Απάντηση στις βολές που εξαπέλυσε εναντίον του η αντίπαλός του της ακροδεξιάς έδωσε την Τρίτη ο υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Η Μαρίν Λε Πεν τη Δευτέρα τον κατηγόρησε ότι είναι μαριονέτα των οικονομικών συμφερόντων και έχει διασυνδέσεις με τις τράπεζες, επειδή στο παρελθόν έχει εργαστεί στον τραπεζικό τομέα. Δεν είμαι κάτω από τον έλεγχο των τραπεζών. Εάν ίσχυε κάτι τέτοιο, θα συνέχισα να εργάζομαι για αυτές. Εάν ήμουν υπό τον έλεγχό τους όταν ήμουν βουλευτής, δεν θα είχα προτείνει νόμο με τον οποίο σπάει το μονοπόλιο των τραπεζών. Εάν ίσχυε αυτό, δεν θα παρουσίαζα ένα πρόγραμμα που ενισχύει τις μεσαίες και τις εργατικές τάξεις, δήλωσε ο Μακρόν σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε νέα δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας την Τρίτη, ο Μακρόν φαίνεται να κερδίζει το δεύτερο γύρο των εκλογών με ποσοστό 60% έναντι 40% της Μαρίν Λε Πεν.